Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Καλώ ήρθατε στο κανάλι μου. Αν είσαι καινούριο στο κανάλι, είμαι ο Νίκο. Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για τι No Fly Zones που έχει DJI. Στην ουσία, δηλαδή, θα μιλήσουμε για τι ζώνε που απαγορεύεται, δεν μα δεν μας επιτρέπει DJI μέσω τη εφαρμογή τη να σηκώσουμε και να πετάξουμε τον drone. Συγκεκριμένα, σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώ να κάνουμε self-unlocking, πώς να ξεκλειδώσουμε μόνοι μας και αυτό ε, γίνεται κατά κύριο λόγο σε authorization zones, στις περιοχές που σημαίνονται με μπλε χρώμα πάνω στο χάρτη. Το χάρτη που πρόκειται να πετάξουμε μπορούμε να τον δούμε αφενός στην εφαρμογή DJI Fly, γενικά στην εφαρμογή που χρησιμοποιούμε για να πετάξουμε το drone μας, αλλά και στο επίσημο site της DJI. Όσον αφορά την εφαρμογή, στην κεντρική οθόνη, όχι στο camera, στην camera view, στην κεντρική οθόνη. Επάνω μπορούμε να πατήσουμε την επιλογή fly spots και έτσι θα μας ανοίξει το χάρτη της περιοχής μας. Αν περιηγηθούμε στο χάρτη, ενδεχομένως θα παρατηρήσουμε ε, κάποιες ε, χρωματισμένες περιοχές. Αυτές οι περιοχές και ανάλογα με τον ε, χρωματισμό ε, μας ε, απαγορεύουν ή μας περιορίζουν όσον αφορά την ε, πτήση του ντρόν μας. Για παράδειγμα μια κόκκινη περιοχή που όπως θα δείτε συγκεκριμένα στο χάρτη αναφέρεται κατά κύριο λόγο στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Θα δείτε ότι είναι χρωματισμένο με κόκκινο χρώμα και αν θέλουμε να πετάξουμε σε μια τέτοια περιοχή θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια διαφορετική διαδικασία. Θα πρέπει να πάρουμε άδεια από την πολιτική αεροπορία να δηλώσουμε ότι θα πετάξουμε μια συγκεκριμένη ώρα, να μας δώσουν άδεια και τα λοιπά και μετά αυτό να το καταθέσουμε και στην DJI, ε, τη σχετική άδεια, για να μας ξεκλειδώσει. Στο σημερινό βίντεο όμως, όπως είπαμε, θα αναφερθούμε σε authorization zone. Είχα και μια ερώτηση από κάποιον από εσάς και ενώ είχα σκοπό να κάνω το βίντεο, είπα θα το κάνω πιο σύντομα, έτσι θα μιλήσουμε στην ουσία για τις ε, μπλε περιοχές οι οποίες όπως θα δείτε και στο παράδειγμα αφού επισκέφθηκα εδώ κοντά μου το γήπεδο του ΠΑΟΚ και γενικά γύρω από τα γήπεδα θα παρατηρήσετε στους χάρτες ότι είναι χρωματισμένες οι περιοχές μπλε είναι λεγόμενες authorization zone σε πρώτο χρόνο δεν επιτρέπεται να σηκώσουμε και να πετάξουμε τον drone εκεί παρόλα αυτά με την διαδικασία self-unlocking δηλαδή με το να ξεκλειδώσουμε την συγκεκριμένη περιοχή μόνοι μας, με μια απλή διαδικασία, που θα τη δείτε αμέσως τώρα, μπορούμε να σηκώσουμε τον drone. Εννοείται πως αυτές οι περιοχές, για κάποιο λόγο, έχουν χαρακτηριστεί έτσι. Δεν θα πρέπει να πετάμε δίχως κάποιον σοβαρό λόγο. Όπως θα δείτε και εγώ, δεν, στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν εκτέλεσα κάποια πτήση. Απλά ήταν για λόγους επίδειξης, για να σας δείξω στο βίντεο ότι με την απλή διαδικασία μπόρεσε και σηκώθηκε και πέταξα το drone και εννοείται θα πρέπει να ακολουθούμε τους ε, κανόνες και να ακολουθούμε ό,τι προβλέπει ο νόμος ε, ανάλογα με την περιοχή, ανάλογα με την πιστοποίηση που έχουμε και το drone που έχουμε. Πάμε στην οθόνη του κινητού για να δούμε ποια είναι αυτή η απλή διαδικασία. Όπως θα δούμε αφού πάμε να κινήσουμε το drone θα μας βγάλει ένα μήνυμα ότι το αεροσκάφος μας είναι μέσα σε authorization zone και ότι θα πρέπει να το ξεκλειδώσουμε για να απογειωθούμε. Αφού επιλέξουμε το, την επιλογή Unlock, θα μας βγάλει στην επόμενη καρτέλα όπου θα μας ζητήσει να ε, κάνουμε ταυτοποίηση. Στην ουσία θα γράψουμε το κινητό μας τηλέφωνο και αφού τικάρουμε και το ε, box που, έχει, που πρέπει να συμφωνήσουμε, πατάμε το κουμπί Request και αμέσως θα μας έρθει ένα μήνυμα στο κινητό Το οποίο θα περιέχει έναν κωδικό Όπως βλέπετε μας δίνει ένα κωδικό και μας λέει ότι θα ισχύει στα επόμενα 5 λεπτά Επιστρέφουμε στην εφαρμογή Θα βάλουμε τον κωδικό και το επόμενο στάδιο που πρέπει να κάνουμε είναι να κάνουμε τικ στα τρία κουτάκια που μας εμφανίζει. Ότι είμαι επιστοποιημένος να πετάξω σε αυτή την περιοχή, ότι συμφωνώ να αναλάβω την πλήρη ευθύνη αφού πετάω σε αυτή την περιοχή και ότι συμφωνώ να ανεβάσω όλες τις πληροφορίες του hardware στην DJI. Επιλέγω OK και μας βγάζει αυτό το μήνυμα ότι πλέον το ξεκλείδωμα έγινε επιτυχώς. Και από αυτή τη στιγμή και μετά, όπως θα δείτε, αρχικά στο χάρτη πλέον υπάρχει το περίγραμμα της περιοχής, αλλά όχι το μπλε χρώμα που είχατε δει στην αρχή, και από το σημείο αυτό και μετά, είμαστε σε δυνατότητα, μαζί δίνει τη δυνατότητα, όπως βλέπετε και επάνω, Take off permitted μας δίνει τη δυνατότητα να σηκώσουμε και να πετάξουμε τον drone. Take off. The home point has been updated. Please check it on the map. Αυτό ήταν το βίντεο. Ε, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να το βρήκατε χρήσιμο. Όπως θα είδατε γενικά δεν είναι δύσκολη διαδικασία να κάνουμε self-unlocking σε authorization zone. Να πω για μία ακόμα φορά ότι εννοείται πως πάντα θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας να είμαστε συνετοί και να πετάμε με ασφάλεια. Σκοπός μας όσον από εμάς ασχολιόμαστε με το συγκεκριμένο χόμπι είναι να ευχαρισιόμαστε τις πτήσεις μας πάνω απ' όλα με ασφάλεια. Αν σου άρεσε το βίντεο, αν το βρήκες χρήσιμο, μην ξεχάσεις, κάνε like στο βίντεο και αν είσαι καινούριο και στο κανάλι, πάτα το κουμπί της εγγραφής. Μέχρι το επόμενο, να είστε όλοι καλά.